Υπό την αίγιδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνημάτων Περιηγήσεων Αναπτύξεως του Θρησκευτικού Τουρισμού, τελεί το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων με τίτλο Από την Αρχαία Ολυμπία στη Σύγχρονη Ηλία, που θα φιλοξενηθεί στο νομό στις αρχές Νοεμβρίου. Για την πραγματοποίηση του συνεδρίου, σημαντικό μερίδιο έχουν η Ιερά Μητροπολή Ηλίας, ο Σύλλογος Ξενοδοχών Πύργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πύργου και το Επιμελητήριο Ηλίας. Στόχος της επίσκεψης του Γραμματέα του Συνοδικού Γραφείου Θρησκευτικών Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδας ήταν η επίβλεψη όλων των εργασιών που γίνονται για να είναι το συνέδριο όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Πύργου, Μάκης Ζαχαρόπουλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε, καλωσόρισε αρχικά την Επιτροπή του Συνοδικού Γραφείου και της Ιεράς Μητρόπολης, ενώ στη συνέχεια εστίασε στο σκοπό της συγκέντρωσης. Καλωσορίζουμε την Επιτροπή από το Συνοδικό Γραφείο από την Αθήνα. Καλωσορίζουμε και την Επιτροπή από την Ιερά Μητρόπολη Ηλίας. Σήμερα, 23 Οκτωβρίου, λίγες μέρες πριν το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρησκευτικών Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να δούμε την πρόοδο των εργασιών του συνεδρίου. Διαπιστώνουμε ότι όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Πιστεύουμε ότι το συνεδρίο θα έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε, όπως πληροφορηθήκαμε, η αρθρώα προσέλευση και συνέδρων από τη Μητροπόλη αλλά και δημοσιογράφων από όλη την Ελλάδα. Συνεπικορούμενος ότι η ΕΡΤ είναι ο χορηγός επικοινωνίας μας. Όλα αυτά μας κάνουν χαρούμενους και πιστεύουμε ότι το συνέδριο θα έχει μεγάλη απήχηση σε όλο το φάσμα του τουρισμού. Το συνέδριο ξεκινάει την άλλη Παρασκευή, στις 2 Νοεμβρίου, και θα τελειώσει την Κυριακή το μεσημέρι στις 4 Νοεμβρίου, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου. Ο γραμματέας του Συνοδικού Γραφείου Θρησκευτικών Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδας, Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Κατραμάδος, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την εισήγησή του στην Ιερά Μητρόπολη για πραγματοποίηση του συνεδρίου, το Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Δωδώνης, που ως πρόεδρος του Συνοδικού Γραφείου έδωσε άδεια, κατευθύνοντας το όλο εγχείρημα, τη Μητρόπολη Ηλίας, που αγκάλιασε την προσπάθεια και τους εμπλεκόμενους φορείς, την Περιφέρεια και το Σύλλογο Ξενοδόχων του Πύργου. Το συνέδριο αυτό δείχνει να έχει μια δυναμική συμμετοχής, αφού ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν δώσει την δυνατότητα συμμετοχής τους. Και όχι μόνο αυτοί, θα βρίσκονται εκπρόσωποι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την Εκκλησία της Κρήτης, από την Εκκλησία των Δωδεκανήσων, από την Ιερά Νήσο της Πάτμου. Εντύπωση μας προξενεί η επιθυμία πολλών δημοσιογράφων του εκκλησιαστικού και τουριστικού ρεπορτάζ για να μετέχουν στο συνέδριο αυτό. Το ευχάριστον είναι ότι γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και άρα θα υπάρχει και η αντίστοιχη εκπροσώπηση από πλευράς του Υπουργείου Τουρισμού. Και εκείνο επίσης που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι γινόμαστε αποδέκτες πολλών τηλεφώνων στο Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων από φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΙΕΚ, οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν και εκείνη το συνέδριο, το οποίο έχει ως γενικό τίτλο «Από την Αρχαία Ολυμπία στην Σύγχρονη Ηλία», σκοπό δηλαδή ουσιαστικό να προβάλλει την περιοχή και τα προσκυνήματα της περιοχής και όχι μόνο. Ο επίτιμος πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου και πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Γιώργος Κούρτης εστίασε στους λόγους της επίσκεψης, που είναι ο έλεγχος των προκαταρτικών εργασιών, για να είναι άρτιο το αποτέλεσμα του συνεδρίου. Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει πιο κοντά τους συνέδρους με τους χώρους είτε της αρχαίας Ελλάδος είτε της σημερινής Ελλάδος, με τα μνημεία θρησκευτικού τουρισμού και αρχαίου πολιτισμού, και να καταστήσει γνωστό γενικότερα σε όλους τι θησαυροί βρίσκονται στο νομό Ηλίας. Αυτός είναι ο σκοπός του συνεδρίου. Θέλουμε να κατευθύνουμε στους τουρίστες οι οποίοι έρχονται από απανταχού της γης, να κατευθύνουμε να ξέρουν και αυτοί ότι ερχόμενοι εδώ στο νομό Ηλίας θα δουν ωραία αξιοθέατα, θα δουν μνημεία του αρχαίου πολιτισμού, αλλά συγχρόνως θα δουν και μνημεία θρησκείας από αιώνων, από την ίδρυση της θρησκείας μας από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, θα δουν τα ωραία μοναστήρια, και έτσι ο σκοπός του συνεδρίου είναι να προσελκύσουμε περισσότερους συνέδρους, περισσότερους επισκέπτες, περισσότερους ξένους κατοίκους για να επισκεφθούν την περιοχή του Πύργου. Ξέρετε, πρωταρχικό μέλημα στη χώρα μας είναι η διάρκεια του τουρισμού να είναι μεγαλύτερη, δυνατόν δηλαδή τα ξενοδοχεία μας να δουλεύουν όλο το χρόνο, και αυτός είναι ο σκοπός.